Λέω το εξής, ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ βολικό και για τους δύο. Και για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και για το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Πέταν την μπάλα στην εξέδρα, μακριά και αλάργα. Να μην ασχοληθεί ο κόσμος με τα σοβαρά προβλήματα. Ζήτημα πρώτον, το λέω τηλεγραφικά, γιατί καταλαβαίνω τον χρόνο. Είναι η αναβάθμιση, η επίσκεψη Πομπέου και η στρατηγική συμφωνία για την αναβάθμιση των βάσεων στην Ελλάδα. Αρνητικό το θεωρείτε αυτό? Στην Ελλάδα ορμητήριο. Και θα είναι και το αποτέλεσμα. Η Τουρκία εισέβαλε στη Συρία. Ποια προστασία? Η Τουρκία. Τι σχέση έχει αυτό με τις σχέσεις? Η Τουρκία μπαίνει μέσα στην ΑΟΣ της Κύπρου και κάνει γεωτρήσεις. Διεκδικεί από το Αιγαίο. Και τι λέει οι Ηνωμένες Πολιτείες? Διπλωματικό ζήτημα, βρείτε τα μεταξύ σας. Mm-hmm. Ένα το κρατούμενο λοιπόν. Δεύτερο στοιχείο, το πολυνομοσχέδιο, το οποίο κατέθηκε χθες, το οποίο περιέχει μέτρα σε βάρος του συνδικαλιστικού κινήματος, των δικημάτων των εργαζόμενων. Τρίτο, το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού. Τέταρτο, το ασφαλιστικό, που θα δούμε τη συνέχεια, το δούμε. Τη συνέχεια και την εξέλιξη του νόμου Κατρούγκαλου. Σκάνδαλο υπάρχει στο όχι θα κατά το κουκουέ, ας δούμε τώρα λοιπόν. Ας πάμε τώρα λοιπόν σε αυτό το θέμα. Πρώτον, παρεμβάσεις δικαιοσύνης έχουμε από την κυβέρνηση, από τη όποια κυβέρνηση. Είχαμε, έχουμε και θα έχουμε. Γιατί υπάρχει ένας ομφάλιος λόρος. Ποιος είναι αυτός που ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να κοπεί? Mm-hmm. Το πώς διορίζεται η ηγεσία της δικαιοσύνης. Διορίζεται από την κυβέρνηση. Και στη συνταγματική, από την κάθε κυβέρνηση. Και στη συνταγματική αναδόση το ΚΚΕ είχε πει να εκλέγεται από ένα ευρύτερο εκλεκτορικό σώμα. Όπως λένε και οι δικαστές και οι εισαγγελίες. Για εσάς, ο κ. Παπαγγελόπουλος έχει παίξει ρόλο σε αυτή την ιστορία, κ. Καρθανασόπουλε. Κοιτάξτε τώρα. Ήταν αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης. Θα δούμε. Τις καταγγελίες πώς θα δούμε. Θα σας πω τώρα μέσα όλο αυτό. Και δεύτερο στοιχείο είναι περί ευθύνης υπουργών. Που έπρεπε να έχει καταργηθεί αυτό με τη διατάξη στο, στο Σύνταγμα και δεν καταργείται. Τώρα, το σκάνδαλο είναι υπαρκτό. Για το φάρμακο και την Οβάρτης, που είναι παρανυχίδα του σκανδάλου για το φάρμακο, που είναι εμπορευματοποίηση του σκανδάλου, που είναι ο εμπορικός πόλεμος. Γιατί, τα πολιτικά πρόσωπα. Γιατί το FBI δεν το πιάσε ο πόνος για να έρθει η κάθαρση. Είναι τα μερίδια της αγοράς και ποιοι θα τα μοιραστούν. Και από αυτήν την άποψη λοιπόν έχει ευθύνες και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Για ποιες ευθύνες? Που δεν θέλουν να διερευθύνουν το σκάνδαλο. Κλείσαμε το σκάνδαλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ το κλείσε. Μέσα σε τρεις μήνες έκλεισε γιατί δεν θέλανε να εξεταστούν. Προκαταρκτική για το σκάνδαλο. Ναι, αλλά τις έκλεισε σε τρεις μήνες. Γιατί δεν έχει καμία ουσία. Σε διαδικασία fast track. Για να μην εξεταστούν μάρτυρες. Και η Νέα Δημοκρατία σήμερα δεν θέλει να συζητήσει. Για να αποδειχθεί ότι αν υπήρχε βάση. Για να υπάρχουν παρεμβάσεις από μεριά του αναπληρωτικού δικαιοσύνης. Κύριε, καλημέρα σας.